Επί του θέματος, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Ναι. Θα ήθελα να πω ότι το δασαρχείο και όλες οι υπηρεσίες θα κάνουν τη δουλειά τους για να σώσουν τον δάσος. Αυτό είναι σίγουρο. Εμείς σαν Δήμος δεν κάνουμε τη δουλειά μας, πιστεύω. Και για να γίνω πιο σαφής είναι ότι πριν από 1,5 χρόνο περίπου εδώ στον Αγιαπέτρο κάγε δάσος, φυτεμένο δάσος, από Πεύκα που είχε ξανακαεί το 2000, κάτι πάλι πέρυσι, περίπου τα 280 στρέμματα. Και το μόνο που κάναμε ήταν να έρθει κάποιο μηχάνημα από την περιφέρεια να ανοίξει το δρόμο. Δεν μπορούσε να περάσει ο δρόμος κανένα μηχάνημα από την πυροσβεστική, κανένα μηχάνημα από το Δήμο. Πιστεύω ότι περισσότεροι το γνωρίζετε αυτό. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να καεί αυτό το κομμάτι όλο και να περιμένουμε πότε θα βγει στον δρόμο για να σταματήσει η φωτιά. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι τα λεφτά που δίνονται στο Δήμο, γιατί δόθηκαν κάποια χρήματα πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, περίπου τις 50.000 ευρώ, για αυτή τη δουλειά και όχι για να πάνε στα βέρβαινα ή στο παράλιο ή δεν ξέρω, δεν έχω τίποτα με τους συναδέλφους πρόεδρους εκεί, και καλά κάνουν και τα πηγαίνουν εκεί κάτω, να ανοίγουν τις ελιές εκεί να περνάει ο κόσμος, αλλά τα δάση δεν απειλούνται μόνο από αυτό το έντομο ή από την ξηρασία που είναι γεγονός πλέον αυτό. Δεν θα χαθούν τελείως, θα χαθούν τελείως από μια φωτιά. Που, για τη φωτιά εμείς δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα. Αυτό. 50.000 ο Άγιος Πέτρος και όχι μόνο ο Άγιος Πέτρος, Καστάνισσα, Σύπαινα, ακόμα και ο Πλάτανος, όλα τα χωριά αυτά θα μπορούσαν να μοιραστούν από 10.000 το καθένα, 15, όσο το αντιστοιχούν, να προστατεύσουν το δάσος, πραγματικά να το προστατεύσουν, ανοίγοντας δρόμους, φτιάχνοντας πυροσβεστικούς κουρνούς, φτιάχνοντας πράγματα που θα τα βρούμε μπροστά μας, γιατί η μεγάλη απειλή του δάσους είναι η φωτιά. Δεν είναι το έντομο. Καλή η κίνηση, εννοείται πολύ καλή από τον συνάδελφο τον Πέτρο, τον Αλίμονο, αλλά παραλαμβάνω και πάλι και λέω ότι ο μεγάλος κίνδυνος είναι η φωτιά. Και η φωτιά, επειδή τα δασαρχεία δεν παίρνουν χρήματα πλέον και τα παίρνουν οι Δήμοι, τα σκοπιούν οι δημοτικοί άρχοντες κατά το δοκούν. Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω, αν τρέψω να απαντήσω, γιατί μάλλον μας μπέρδεψε ο κύριος Πρόεδρος, αν και υπάλληλος του δασαρχείου, μπέρδεψε αρμοδιότητες. Λοιπόν, καταρχάς ξεκινήσαμε από την περιοχή που είχε καεί στην φωτιά του Νοέμβριου του 2020, αν δεν κάνω λάθος, σε αυτήν την αναφερόμαστε. Εκεί παρόλο που είναι η αρμοδιότητά μας για να δάσουμε τις περιοχές, οι κύριοι Ζαγκελάκη είμαστε διατεθειμένοι σε συνεργασία με το δασαρχείο να βοηθήσουμε και να, αν θέλετε, να αναλάβουμε μια δράση προκειμένου να προχωρήσουμε στην αναβάωση. Τώρα, όσον αφορά την χρηματοδότηση, γιατί προφανώς δεν ξέρω αν το έχω μεταφέρει λάθος, έχετε παρεμπνεύσει. Όταν υπάρχουν χρηματοδοτήσεις και μάλιστα διεκδικήσαμε την κυρίω χρηματοδοτήση και λάβαμε και τέτοια χρηματοδότηση, η προτεραιότητα της εκάστοτε δημοτικής αρχής δεν έχουμε μάλλον την πολυτέλεια και τη δυνατότητα να καλύψουμε τα δάση και να ανοίξουμε δασικούς δρόμους σε περιοχές που δεν είναι αρμοδιότητα δική μας. Η προτεραιότητα της δημοτικής αρχής είναι να προστατεύσει πρώτα τους οικισμούς, τα χωριά. Γι' αυτό και αν θέλετε, δεν έχω πρόκειτο τώρα που έχουν γίνει παρεμβάσεις με μέρος αυτού του ποσού. Έχουν γίνει περιμετρικά οικισμών προκειμένου να δημιουργήσουν κάποιες ζώνες πυροπροστασίας των οικισμών. Δεν μπορεί τώρα ο Δήμος με 40-50.000 να πάει να κάνει ζώνες πυροπροστασίας και να ανοίξει δρόμους σε όλο τον Παρνά. Καταλαβαίνετε ότι αυτό εκτιμώ ότι είναι αδύνατο. Τώρα από εκεί πέρα, εάν υπάρξει δυνατότητα να υπάρξει μια χρηματοδότηση και να υπάρξει μια συνεργασία με την περιφέρεια, να το δούμε και με το δούμε. Αλλά μην πάμε να μεταφέρουμε τώρα αρμοδιότητες τις οποίες δεν μπορεί να τις υποστηρίξει ο Δήμος. Μιλάμε για ένα τεράστιο ορεινόγκο, μιλάμε για ένα τεράστιο δασικό όγκο, ο οποίος σε καμία περίπτωση, όπως είπα και πριν, με 50.000 δεν μπορεί να καλυφθεί. Όπου μπορούμε να παρέμβουμε να το κάνουμε, βελτιώνουμε και δρόμους υφιστάμενους, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να διανύξει, δεν έχει δυνατότητα ο Δήμος να διανύξει όλο τον Πάρνα δρόμους πυροπροστασίας και ζώνες πυροπροστασίας. Οπότε μην αφήνουμε μόνο ότι σπαταλάμε τα χρήματα, και αν θέλετε να κάνουμε μια ενημέρωση για το πού έχουν χρησιμοποιηθεί αυτά και πού θα χρησιμοποιηθούν και τα υπόλοιπα, γιατί δεν έχουν αναλωθεί όλο το ποσό.
Και επαναλαμβάνω και μετά ότι η προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής και των Δήμων και των Δημοτικών Αρχών είναι να διασφαλίσουμε την πυροπροστασία των οικισμών. Ευχαριστώ. Παρ' όλα αυτά, κύριε Δημόσια, επειδή έρχεται... Συγγνώμη, κάναμε και στο Δημοτικό Αρχείο. Επειδή το Δημοτικό Αρχείο 2020 ήμουν εγώ την πολιτική προστασία, μπορώ να πω ότι είναι επιτακτική ανάγκη για τον Άγιο Πέτρο στην αγροτική οδό Πιέργου να ανοιχτεί ένα δρόμο, ο οποίο θα ενώσει, είναι δύο δρόμοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν ενώνονται για περίπου 2-3 χιλιόμετρα. Είναι στην περιοχή Μπάρμπεση και καλό θα είναι να το βάλουμε σε μια προτεραιότητα, διότι σε περίπτωση φωτιά, όποιο αυτοκίνητο πει εκεί θα εγκλωβιστεί και πυροσβεστικό ή και δικό μα. Καλό είναι με λίγα τα χιλιόμετρα να δώσουμε διαφυγή και να γίνει η κυκλική διαδικασία, γιατί πιστεύω και ο πρόεδρος δεν ξέρω αν εννοούσε τον πάνω να, στην κορυφή του, αλλά πιστεύω και στην αγροτική οδοποιία μας μπορούμε να παρέμβουμε, πρέπει να παρέμβουμε και θεωρώ ότι μας μετά από αυτά που είπες θα παρέμβεις. Μπορώ να πω δύο λόγια ακόμα, να γίνω πιο κατανοητό. Ναι, Νίκο, νομίζω αν έχει και κάποιο άλλο θέμα, πιστεύω ότι το θέμα έκλεισε εδώ και για αυτό ακριβώς, δεν είναι ότι μιλάω γενικώς για την κορφή του Πάρνωνα ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάω για δρόμους οι οποίοι στερούνται παντελώς κάποιας διάνοιξης και με, όσον αφορά δηλαδή να μπορεί να περνάει κάποιο πυροσβεστικό όχημα. Και όχι μόνο. Είχαμε φτάσει και το γνωρίζετε πολύ καλά και ο Δήμαρχος και εσύ ως αντιδήμαρχος τότε που ήσουν, είχα φτάσει μέχρι τον εισαγγελέα. Και από εντολή του εισαγγελέα είπε τότε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου και ο δρόμος της Μπάρμπεσης και ο δρόμος που οδηγεί προς την κορφή του Αγιολιάδου Πάρνωνα, εν πάση περιπτώσει, να με χρηματοδοτηθούν και να φτιαχτούν. Και πιστεύω ότι τα χρήματα, οι 50.000, βγήκαν από το Υπουργείο με αυτόν τον σκοπό. Όχι ότι τα έβγαλα εγώ, κάποιος άλλος τα έβγαλε, δεν ξέρω ποιος. Αλλά νομίζω ότι για αυτόν τον σκοπό και δεν, σε καμία περίπτωση δεν είναι προστασία του Πάρνωνα να ρίξουμε λεφτά στα βέρβεν. Έτσι, δεν είναι τέτοιο και πάλι δεν είπα τίποτα. Εννοείται ότι πρέπει να φτιάξουμε τον δρόμο του Βεβέμου ή τον δρόμο του Παραλίου, τον δρόμο του Καρακολίου, τον αγροτικό. Εννοείται, αυτό είναι με χώρο συνόμενα αυτά τα πράγματα. Αλλά τη στιγμή που αυτοκίνητα με εισήγηση και όλα τη πυροσβεστική υπηρεσία του διοικητή τη πυροσβεστική που ήρθε και το είδε, πήγαν και το είδαν μαζί. Και είπε ότι όντως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να φτιαχτεί. Νομίζω ότι αυτά είναι γραμμένα στα χαρτιά. Πρέπει να φτιαχτούν οι δρόμοι, να ανοιχτούν. Έγινε κάποια προσπάθεια τότε, έστειλε η περιφέρεια 2-3 μηχανήματα, ανοίξει ο δρόμος προς την κορφή. Ο Πέτρος ο Λέμος το γνωρίζει. Δεν μπορούσε να περάσει τίποτα. Οι άλλοι δρόμοι εδώ μέσα στο χωριό που οδηγούν προς τον Πάρνωνα δεν έχει ανοιχτεί κανένα. Κανένα. Στην κυριολεξία δεν το λέω, δεν είναι υπερβολή. Και όποτε όποιος θέλει νομίζει ότι μπορεί να έρθει να πάμε να το δούμε. Δεν έχει ανοιχτή, δεν μπορεί να περάσει ούτε πυροσβεστικό. Κατανοητό, αλλά ούτε έλεγχο να πάνε να κάνεις δεν μπορεί. Ξέρουμε. Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο για το Δήμο τα 50 χιλιάρικα. Όχι να το διαθέσει τον Άγιο Πέτρο, ας τα διαθέσει και αλλού δεν πειράζει. Ας καούμε για άλλη μια φορά εμείς. Δεν είναι και το θέμα. Αλλά η Μαλεμή το μοναδικό μνημείο. Το μοναδικό στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα, ούτε στο Δήμο μπορεί να σκηνοθεί. Δεν έχει πέσει από το Δήμο ούτε ένα ευρώ. Αν έχει ρίξει ο Δήμος ανέκαθεν από τη λειτουργία ένα ευρώ για το τετράκεδρο της Μαλεμής, να μας το πει. Ένα ευρώ. Δεν είναι πολλά, δεν είναι υπερβολή, ούτε είναι υπερβολή. Να ρωτήσω αυτό. Κάτι. Τα έχετε μεταφέρει αυτά στην υπηρεσία σας. Η υπηρεσία σας είπα και πριν ότι οι χρηματοδοτήσεις δεν δίνονται πλέον στα βασαρχεία, αλλά δίνονται στους Δήμους. Τώρα πέρα αν τα έχω μεταφέρει αυτά, δεν τα έχω μεταφέρει και ο Δήμος και γνωρίζετε ότι δεν είναι... Δεν φοβάμαι τα χαρτιά, ούτε θεωρούμε γνώση για να γράψουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Για άλλη μια φορά λέω ότι ο Πάρνωνας είναι η ζωή μας και μακάρι με όλες αυτές τις ενέργειες που κάνουμε να σώσουμε έστω και ένα δέντρο. Είτε από μικρόβιο, είτε από φωτιά, είτε από οτιδήποτε. Και τουλάχιστον εμείς έχουμε αποδείξει ότι το αγαπάμε τον Πάρνωνα και είμαστε καθημερινοί. Και δεν τα βρω. Δεν σας έδειξαν τα πέμπτα.